λαϊκισμού στην ελληνική πολιτική ζωή και κάθε φορά εμφανίζεται με διαφορετική ένταση και τρόπο. Νομίζω όμως, χωρίς να είμαι από αυτούς που πολύ εύκολα καταδικάζουν κάποια πράγματα ή ισοπεδώνουν κάποια πράγματα, διότι και ο λαϊκισμός, παρόλο ότι είναι κάτι κατακριτέο, καμιά φορά έχει ένα στοιχείο λαϊκότητας. Άρα τα πράγματα είναι πιο σύνθετα από ότι τα προσεγγίζουμε σε ένα καθημερινό επίπεδο. Το σίγουρο είναι ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική αντιπαράθεση, αλλά με συγκεκριμένη ευθύνη, με ευθύνη κυρίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μας γυρίζει πίσω. Διότι μια αντιπαράθεση η οποία θέλει αυτή τη στιγμή να αναδείξει ως κυρίαρχο ζήτημα διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες τουλάχιστον πιστεύαμε ότι μετά την μεταπολίτευση τις είχαμε ξεπεράσει ως πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα, και υιοθετεί έναν διχαστικό εμφυλιοπολεμικό λόγο, είναι κάτι πάρα πολύ παλιό. Κάτι το οποίο δεν ανταποκρίνεται ούτε στις σημερινές συνθήκες, ούτε στον τρόπο που σκέφτεται ο κόσμος. Αλλά προσέξτε όμως να δείτε, δεν είναι απλώς ένα στιγμίο λάθος. Επειδή αυτό εκπορεύεται από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας αυτός ο λόγος, θα σας θυμίσω ότι ακροδεξιά ολισθήματα τα είχαμε επισημάνει από τον καιρό που ήταν επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας ο Αντώνης Σαμαράς. Θα περίμενε κανείς, όταν ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο οποίος έχει μια άλλη αφετηρία, αναλαμβάνει την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, να έχουμε ένα άλλο λόγο. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε την αναβάθμιση των πιο ακροδεξιών στοιχείων. Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος, εγώ θα τον χαρακτήριζα και κρύφο χρυσαυγίτη, τον κύριο Γεωργιάδη, και το λέω εν πλήρη. Είναι. Βέβαια. Είναι χρυσαυγίτης, κρυφό χρυσαυγίτης. Ο τρόπος, αυτά που υπερασπίζεται. Κοιτάξτε τι ανεβάζει στο διαδίκτυο. Ο λόγος του λοιπόν είναι κρύφο χρυσαυγίτικος, ακροδεξιός. Είναι ένας διχαστικός λόγος, ένας ιδεολειπτικός λόγος. Αυτή αυτά όλα, σας λένε όλα, ότι εσείς όλα συνεργάζεστε με τον κύριο Καμένο. Αυτά όλα τα αλλεπάλληλα κρούσματα, ας πούμε, ακροδεξιάς ρητορικής εκ μέρους της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι πιστοποιούν και μια μετατόπιση της, η οποία είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, γιατί όχι για την ίδια μόνο, αλλά για το πολιτικό σύστημα. Προφανώς δεν θέλει κανείς να έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση που φλερτάρει με αυτά. Οι εξελίξεις σας κάνουν να νιώθετε δικαιωμένους. Είδαμε και τη συμμετοχή στο συνέδριο της Εσθονίας. Βλέπουμε και κάποιες δηλώσεις. Εννοείται τη μικρή συμμετοχή. Ναι, τους 8 από τους 27. Ακριβώς. Είδαμε τη μικρή συμμετοχή. Είδαμε και κάποιες νεότερες δηλώσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ωστόσο, με χθεσινές του δηλώσεις ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι είστε ευαίσθητη στο σταλινισμό, όχι όμως στις περικοπές. Ναι, εντάξει, θα σας έλεγα τώρα τι δουλειά έχει η Λάρισα με τις χαρτσοπετσέτες. Δηλαδή, να κάνουμε μια αντιπαράθεση για τα ζητήματα της οικονομίας, όπως την κάνουμε αυτή την συζήτηση από το 2010 καθημερινά. Νομίζω ότι αυτό συζητάμε κατά κύριο λόγο και καλά κάνουμε και το συζητάμε, και εκεί πάνω θα κριθούμε όλοι. Και κριθήκαν και οι προηγούμενοι στα ζητήματα της αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης. Αλλά τώρα το να αναφέρεσαι και να λες περί Βόρεια Κορέας, περί Μαδούρο, περί σταλινισμού, παλαιότερα όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση, περίπου είχαν καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ ότι καίει τις πόλεις. Το θυμόσαστε, κάθε διαδήλωση που γινόταν για τρομοκρατία. Όλα αυτά πλέον δεν είναι, ας πούμε, περιστασιακά. Δείχνουν ένα κόμμα το οποίο είτε έχει χάσει τον στρατηγικό του προσανατολισμό, είτε τελικά έχει εγκλωβιστεί σε μια ακροδεξιά ρητορική. Αλλά αυτή η διαρκώς, η συνεχώς υιοθέτηση αυτού του λόγου. Γιατί να το κάνει αυτή η ρητορική, το ξέρουμε πολύ καλά από τον Ανδρέα Παπανδρέου, από τον Γεώργιο Παπανδρέου, δεν μπορεί να πάει μακριά. Εγώ δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό. Δίχως το κέντρο. Ερώτημα θα πρέπει, δηλαδή, ένα κόμμα δίχως το κέντρο. Έχω την εντύπωση, αν προσβλέπεις την εξουσία, είναι καταδικασμένο. Προφανώς. Έτσι. Αυτό όμως πρέπει να το επισημάνετε εσείς, και αν θέλετε να δώσετε κάποια συμβουλή στον κύριο Μητσοτάκη. Μήπως μπορεί να το κάνετε εσείς. Γιατί? Εγώ συμβουλές στον κύριο Μητσοτάκη δεν θα έλεγα ότι μας βολεύει αυτό που κάνει. Διότι αν έχουμε μια τέτοια αντιπολίτευση, σημαίνει ότι η κυβέρνησή μας θα μακροημερεύσει.
Μάλιστα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την πόλωση, το ανέφερε και ο Θάνος προηγουμένως. Mm-hmm. Δηλαδή, όποτε και αν πάμε στις εκλογές, θα πάμε με αυτή την πόλωση. Προσέξτε να δείτε, η πόλωση, αν εδράζεται σε πραγματικές αντιπαραθέσεις, mm-hmm. σε πραγματικά προβλήματα, σε διαφορετικές αναλύσεις, είναι κάτι το αυθεντικό. Αλλά αυτού του είδους η πόλωση είναι μια καρικατούρα. Αλλά βέβαια όμως δεν πάβει να είναι επικίνδυνη, διότι μπολιάζει με αυτό τον διχαστικό και μυσαλόδοξο λόγο την ελληνική πολιτική ζωή. Ευελπιστώ και εκτιμώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου γυρίζει την πλάτη της σε ένα τέτοιο, σε μια τέτοιου είδους αντιπαράθεση που γίνεται με αυτήν την Νέα Δημοκρατία. Πάμε λίγο, αν δεν έχει αντίρρηση κοινή, στο κομμάτι των συμβασιούχων, κύριε Υπουργέ. Το ζήσαμε με τους ανθρώπους στην καθαριότητα. Εγώ θέλω να ρωτήσω, επειδή ακούω και διάφορα ρεπορτάζ, και τα fake news βρίσκονται σε άνθηση, είναι τμήμα της ζωής μας, δυστυχώς και αυτό. Πόσους συμβασιούχους έχουμε, αν υπάρχει μνημονιακή εντολή, κατεύθυνση να μειωθούν αυτοί οι συμβασιούχοι, και τι απαντάτε στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ ο αριθμός των συμβασιούχων αυξήθηκε. Καταρχήν, για να κάνουμε πιο τη συζήτηση, να τοποθετήσουμε στις πραγματικές τις διαστάσεις, να το αναλύσουμε λίγο. Ναι. Κάτω από την ταμπέλα συμβασιούχοι, τι περιλαμβάνουμε. Mm-hmm. Αν δούμε καταρχήν αυτό που έγινε στον χώρο της καθαριότητας, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι, διότι λύσαμε έναν γόρδιο δεσμό. Το λύσαμε. Εκεί πλέον, βεβαίως, εκεί πλέον έχουν δρομολογηθεί πάνω ή σχεδόν τελικά, εκεί θα παίξει το νούμερο, θα το μάθουμε αυτή την εβδομάδα, πάνω από 5 ή περίπου 5.000 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στην καθαριότητα. 5.000 προσλήψεις, ναι, γιατί είχε ακουστεί ο αριθμός των 2.000, των 2.500. Των 2.500 ήταν τα αιτήματα που είχαν καταθέσει οι Δήμοι πριν ξεκινήσει εκείνη η περίοδος των κινητοποίησεων και πριν τελικά επιλεγεί το να προσπεράσουμε αυτή την ιστορία των διαρκώς ανανεούμενων συμβάσεων μέσα από την προκήρυξη μόνιμου προσωπικού. Άρα μιλάμε για 5.000 προσλήψεις τώρα. Ο αριθμός θα κυμανθεί εκεί περίπου, θα το ξέρουμε προς το τέλος ή τις αρχές της άλλης εβδομάδας. Οι άνθρωποι της καθαριότητας ήταν γύρω στις 6.000. 6%. 6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου. Επαναλαμβάνω ότι μιλάμε για την καθαριότητα η οποία βασίζεται πάνω στα ανταποδοτικά τέλη, δεν βαρύνει δηλαδή ούτε τον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε τους επιμέρους προϋπολογισμούς των Δήμων. Είναι κάτι που το πληρώνουμε όλοι εμείς. Μέσω ΑΣΕΠ, έτσι. Πάντοτε. Άρα θα έχει τη δυνατότητα να προσληφθεί και κάποιος καινούριος. Αλλά δεν είναι σημαντικό. Και όμως, να μείνει και κάποιος εκτός που ήδη εργάζεται. Δεν είναι σημαντικό το να έχουμε σε αυτές τις συνθήκες 10.000 μόνιμες θέσεις εργασίας. Όχι μόνο για τους ίδιους, αλλά και σε αυτό το συνολικότερο σκηνικό των εργασιακών σχέσεων. Δεν είναι πάρα πολύ σημαντικό? Ναι, τώρα, και να ξεφύγουμε από την αναπαραγωγή αυτών των σχέσεων ομοιρίας που υπάρχουν με τους συμβασιούχους. Τώρα, αν ήταν κάποιος τέλεχος εδώ της αντιπολίτευσης, θα σας έλεγε ότι αυτό είναι μια ομοιρία ή, ας πούμε, ομοιρία τι? Ή μπαίνει το κράτος, ας πούμε, ουσιαστικά αρρωγός και επιχορηγός της απασχόλησης. Μα συγγνώμη. Και το πολυνομοσχέδιο. Τώρα, πριν από λίγο είπαμε ότι αυτά δεν πληρώνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά πληρώνονται από εμάς τους πολίτες. Δεν αναφέρομαι σε αυτό μόνο. Αναφέρομαι ευρύτερα στο κομμάτι των συμβασιούχων. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα εγώ ίσως. Το λέω για τους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Ναι, και το πολυνομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί από την αντιπολίτευση ως ένας μακρύς κατάλογος έτσι, ρουσφετολογικών διατάξεων. Έτσι ξεκίνησε να το ονομάζουν. Ναι. Στο τέλος, βέβαια, φτάσαμε μετά από μια εξαντλητικότατη συζήτηση, μέσα από την παρουσία των όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία υποστηρίξαν αυτό το νομοσχέδιο, να ψηφιστεί σε ένα μεγάλο μέρος τους και από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Σας θυμίζω εντάχει κάποιες βασικές διατάξεις, τη δυνατότητα πια των νέων ρυθμίσεων που έχουν για χρέη πολίτες και επιχειρήσεις προς τους Δήμους, την επέκταση των μέτρων ατομικής προστασίας για το που αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα, που δεν προβλεπόντουσαν για τους συμβασιούχους. Φανταστείτε, εγώ μόνιμος, εσείς συμβασιούχος και κάνουμε την ίδια δουλειά και εσείς είχατε γάντια, είχατε μπότες και γυλαίκο προστασίας, για τα οποία δεν σας τα δίνανε.
πράγματα απαράδεκτα. Να θυμίσω την δυνατότητα να έχουν οι Δήμοι, ορεινοί και νησιωτικοί μικροί, να παρέχουν κάποια κίνητρα στο γιατρό, το δάσκαλο, το φαρμακοποιό, τον πυροσβέστη, ο οποίος εκείνο το μέρος δεν του φτάνει. Σωστά. Ο μικρός πενιχρός μισθός του, να τον ενισχύουν με ένα μικρό επίδομα στέγης. Δηλαδή πράγματα μικρά, μέσα στις δυνατότητές μας, χωρίς επιβαρύνηση, επαναλαμβάνω, του κεντρικού προϋπολογισμού, τα οποία όμως προσπαθούν να λύσουν σημαντικά ζητήματα της καθημερινότητας. Δεν απαντήθηκε το ερώτημα όμως πόσους συμβασιούχους έχουμε, ναι, και αν υπάρχει μια κατεύθυνση, μια πίεση από τους δανειστές. Δεν το απέφυγα, αλλά είπαμε όχι, και εντάξει, ναι, 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 γι' αυτό, όχι, το υπενθυμίζω απλά. Και αν υπάρχει, ας πούμε, μια πίεση, αυτός ο αριθμός να μειωθεί μέχρι το τέλος, για παράδειγμα, του έτους. Θα σας πω. Εκείνο το οποίο έχει υπάρξει ως συμφωνία στην προηγούμενη αξιολόγηση είναι να παραμείνει ο αριθμός αυτός μέσα σε κάποια συγκεκριμένα πλαίσια. Δηλαδή? Έχει οριστεί ένας αριθμός συμβασιούχων, προσέξτε να δείτε τώρα, μιλάμε για συμβασιούχους οι οποίοι πληρώνονται από τους εθνικούς πόρους. Mm-hmm. Διότι υπάρχουν συμβασιούχοι οι οποίοι πληρώνονται από ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτοί μάλιστα δεν υπόκεινται και στους περιορισμούς των διαρκώς ανανεούμενων συμβάσεων. Υπάρχουν αναπληρωτές καθηγητές που είναι μια άλλη κατηγορία συμβασιούχων. Υπάρχουν οι αμυγώς υποχειακοί, αυτοί που παίρνουμε, ας πούμε, ως, για να κάνουν πυροπροστασία, για κλαδέματα, για να καθαρίσουν τις παραλίες. Μπορούμε να έχουμε ή είναι δύσκολο? Όχι, υπάρχει αυτό το νούμερο. Το νούμερο, έτσι όπως το είχαμε καταγράψει, των κάθε είδους συμβασιούχων είναι περί τις 75.000. Μάλιστα. Αλλά τόσο αριθμός θα πρέπει να μειωθεί προς το τέλος του έτους? Πρέπει να δούμε τον μέσο όρο, διότι αυτό ήταν 75.000 τον μήνα Μάιο. Να. Το Δεκέμβριο θα είναι λιγότερο. Διότι μάλιστα, δεν θα είναι αυτοί οι οποίοι κάνουν τους ναυαγοσώστες στις παραλίες. Π.χ. λέω. Πάντως και το θέμα των συμβασιούχων ανέδειξε για μια ακόμη φορά την κόντρα, δεν είναι τωρινό το φαινόμενο, με την τοπική αυτοδιοίκηση, ότι παίρνουν αρμοδιότητες οι Δήμοι, τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά από την άλλη δεν τους δίνεται χρήματα. Αυτό είναι ένα θέμα, η έλλειψη πόρων, η στενότητα των πόρων, που δεν αφορά μόνο την τοπική αυτοδιοίκηση. Ιδιαίτερα η τοπική αυτοδιοίκηση έχει πληγεί. Από το 2010 έχουμε μια μείωση των πόρων πάνω από 60%, 65%. Είναι η μείωση των πόρων. Άρα εκ των πραγμάτων δυσκολεύεται το έργο της. Και ό,τι λέμε εμείς ως μια νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια βρίσκει απέναντί της τις περιοριστικές πολιτικές. Άρα και εμείς, έχοντας γνώση αυτής της κατάστασης, έχουμε χαμηλώσει πάρα πολύ τον πύχη. Αλλά τίποτα δεν έμεινε αλόβητο από τα μνημόνια και από τις πολιτικές λιτότητας. Τούτων δοθέντων προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε ό,τι μέσα έχουμε, να κάνουμε όσο δυνατόν πιο αποτελεσματική την χρήση των λίγων πόρων που έχουμε και να προχωρήσουμε. Μιας και το έθιξε η Νίνα, ήθελα να ρωτήσω πότε θα γίνουν οι αυτοδιοικητικές εκλογές, αν θα τις κατεβάσουμε το 18. Και αν θα φέρετε την απλή αναλογική στην αυτοδιοίκηση. Και είναι πολλά, ναι, εδώ να συμπληρώσω μόνο πέρα από, ναι, την απλή αναλογική, τον τρόπο που θα, ναι, γίνουν οι εκλογές, οι χωροταξικές αλλαγές αν θα έχουμε, με τη θητεία των αιρετών. Τον Καλλικράτη, ναι, είναι πάρα πολλά τα πράγματα. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία συμμετείχαν και οι εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης και επιστημονικοί φορείς και εμπειρογνώμονες κτλ. Έχει καταλήξει μια βάση συζήτησης και συζητάμε. Σχετίζεται με αυτό που λέγαμε πριν από λίγο. Έχουμε μια εμπειρία από το 2010 του Καλλικράτη. Πολλά πράγματα μείναν σε επίπεδο διακήρυξης. Δεν προχωρήσαμε. Καλές προθέσεις, αλλά χωρίς πραγματικό περιεχόμενο, χωρίς βάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, στον τομέα των αρμοδιοτήτων, ναι, ανάμεσα στο κράτος, την αποκεντρωμένη διοίκηση και τους δύο βαθμούς αυτοδιοίκησης, είναι ένα κουβάρι. Πρέπει να ξεδιαλυνθεί. Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και επίπονη δουλειά. Περιφέρεια, αντιπεριφερειά. Ακριβώς, όλα αυτά τα πράγματα. Θέλουμε να κάνουμε βήματα σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν θεωρούμε προφανώς ότι θα τα λύσουμε όλα από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά κάποια πράγματα που έχουμε δει από την ίδια τη ζωή που δεν προχωράνε, μπορούμε να τα απαντήσουμε. Κινούμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεύτερον, ζητήματα εσωτερικής οργάνωσης των ίδιων των Δήμων. Να γίνει πιο δημοκρατική η λειτουργία. Θα σας έλεγα ότι το σύνθημά μας είναι ως δυνατόν περισσότερη λαϊκή συμμετοχή και δημοκρατία παντού. Αλλά για να έχουμε. Αναλογική. Αλλά για να έχουμε. Εκεί θα πήγαινα. Διαβάζετε τη σκέψη μου. Αλλά για να έχουμε. Μην το λέτε τώρα, γιατί θα με καλέσει η Λίτσα Πατέρα για συνεργάτη. Επαγγελματικό προσανατολισμός. Πρέπει να δείτε τι θα κάνετε και ως ΕΡΤ σε αυτόν τον τομέα. Δεν βλέπω να λέτε αυτή τη μαγική σφαίρα εδώ. Εντάξει, άμα είναι πρόταση αυτή, να τη σκεφτούμε. Δεν θα κάνω το πρόγραμμα. Εσείς θα το αποφασίσετε. Λοιπόν, αλλά αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε αυτό που ονομάζουμε αυθεντική έκφραση
των συσχετισμών σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας πρέπει να πάμε σε ένα σύστημα απλής αναλογικής, σε μια γνήσια απλή έτσι αναλογική. Έτσι θα γίνουν οι εκλογές οι επόμενες. Έτσι λοιπόν εμείς θέλουμε να γίνουν όταν ψηφιστεί αυτό και θέλουμε να γίνει εντός του έτους ως νόμος. Αν θα ψηφιστεί εντός του έτους. Η πρόθεσή μας είναι μέσα στο 2017 όλες αυτές τις αλλαγές να τις κάνουμε και εκλογές του κράτους. Οι εκλογές είναι δρομολογημένο να γίνουν 19. τον Μάιο του 19 μαζί με τις ευρωεκλογές. Εμείς λέμε ότι αυτό δεν είναι καλό. Τι δεν είναι καλό? Να συμπίπτουν οι ευρωεκλογές με τις περιφερειακές και τις δημοτικές εκλογές. Άρα, κύριε Υπουργέ. Άρα θα τις αποσυνδέσουμε. Ναι. Όπως δια νόμου είχαν αυτές οι ημερομηνίες ταυτιστές. Και θα πάμε πότε? Για να μην προφανώς έχουμε προβλήματα και μειώσουμε την ήδη θητεία που διανύουμε, λογικό είναι να το πάμε μερικούς μήνες μπροστά. Αυτά θα διευθετηθούν μαζί με την ψήφιση του νέου εκλογικού συστήματος. Μάλιστα. Mm-hmm. Να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα που νομίζω ότι ενδιαφέρει, αφορά και γινόμαστε κι εμείς αποδέκτες έτσι ερωτημάτων. Πρόσφατα είχαμε όλο αυτό το φαινόμενο, το κακό με τις φωτιές. Ναι. Ο κόσμος ρωτάει με τις αποζημιώσεις τι θα γίνει. Προσέξτε. Εγώ θα ξεκινήσω από την πρώτη μέρα που βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αυτά τα φαινόμενα μέχρι και τώρα. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο αλλά και πολύ σωστό να κάνουμε επισημάνσεις σε σχέση με τις ελλείψεις, τα μέσα, με αυτά τα οποία σήμερα μας λείπουν για την αντιμετώπιση και για την πρόληψη αυτών των καταστάσεων. Αλλά με βάση αυτή την πραγματικότητα είχαμε μια έγκαιρη ανταπόκριση του μηχανισμού και για την κατάσβεση των πυρκαγιών, αλλά και αμέσως μετά. Η οποία αμφισβητήθηκε όμως από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Όλα έχουν αμφισβητηθεί. Αυτό δεν είναι το κριτήριο της αλήθειας. Δηλαδή, καλός ή κακός, θεωρώ ότι κακός θα έλεγα. Έχουμε μια αξιωματική αντιπολίτευση που έχει χάσει την φερεγγιότητά της στο να πείθει ότι μιλάει για την αλήθεια. Αλλά ας αφήσουμε τώρα την αξιωματική αντιπολίτευση. Ήδη έχουμε δρομολογήσει τις λύσεις. Η καταγραφή έχει υπάρξει από τα μεικτά συνεργεία περιφέρειας και δήμων. Τα αρμόδια υπουργεία αυτή τη στιγμή είτε κάποια από αυτά έχουν εγκρίνει κάποιες πιστώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, εμείς πριν δύο μέρες δώσαμε μία δόση για την αντιμετώπιση αυτών των θεομηνιών στο Δήμο Οροπού. Τη τάξη των 260.000-280.000. Μιλάμε, κύριε Υπουργέ, αποζημιώσεις. Έχουν εγκριθεί για την Λέσβο, για τους σεισμούς, για την ΚΟ, για τους σεισμούς. Από εκεί και έπειτα, πρέπει προφανώς και ο μηχανισμός από κάτω να αρχίσει να λειτουργεί. Ενώ σε επίπεδο πια και οι Δήμοι να βάλουν μπρος, να καταθέσουν να κάνουν τις αναθέσεις τους, γιατί γίνονται πιο γρήγορα οι διαδικασίες. Όταν κηρύσσεται μια περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, τότε πλέον δεν έχουμε τις διαγωνιστικές διαδικασίες. Πάμε σε κατευθείαν αναθέσεις για να μπορέσουμε να κλείσουμε τις πληγές. Κύριε Υπουργέ, ένα πολιτικό πάλι ερώτημα. Στο παρελθόν είχε ερωτηθεί ο κ. Τσαγαλώτος για την πορεία του κυβερνητικού έργου, για το ζήτημα της επιτάχυνσης, του συντονισμού και είχε πει ότι κάποιοι παίζουν κατενάτσιο, κάποιοι υπουργοί. Ναι. Εσείς έχετε εκφραστεί για τη ΔΕΗ πολλές φορές και με σκληρό τρόπο. Εκτιμάτε ότι παίζετε κατενάτσιο, ας πούμε, στην προσπάθεια που κάνει η κυβέρνηση για να βγει από τα μνημόνια το 2018. Καταρχήν, μου είναι πολύ δύσκολο να ερμηνεύσω το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης του Ευκλήδου Τσακαλώτου. Άρα θα μιλήσω για το πώς βλέπω εγώ το πράγμα. Πώς βλέπω τη διαπραγμάτευση, για παράδειγμα. Εγώ θεωρώ ότι η διαπραγμάτευση κάθε φορά με τους θεσμούς είναι μια αντιπαράθεση με άλλα μέσα. Μπορεί να μην βρισκόμαστε στην ένταση των σχέσεων του 2015, αλλά όταν καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι, να είστε απολύτως βέβαιοι ότι είμαστε από διαφορετική πλευρά. Και όταν πηγαίνουμε με συγκεκριμένες εναλλακτικές προτάσεις, κερδίζουμε πράγματα στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης. Όταν πηγαίνεις με μία διάθεση απόλυτης υιοθέτησης των παρενέσεων, των επιταγών, των προσταγών, των θεσμούς, τότε χάνει η χώρα και ο λαός της. Ποιος το κάνει αυτό? Ανακάνω μια γενική τοποθέτηση. Α, λέτε γενικά. Μιλάω λοιπόν για την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ, όσο υπήρξα υπουργός, καλά, την πρώτη περίοδο του Υπουργείου Εργασίας δεν είχαμε μπει σε μια διαπραγμάτευση, ήταν μια συνολική κατάσταση οριακή για τη χώρα. Όταν ήμουν υπουργός ενέργειας, γνωρίζω ότι το σχέδιο το οποίο πέτυχε για την διαφύλαξη του δημόσιου χαρακτήρα του ΑΔΜΙΕ, των δικτύων της χώρας, δεν θα πετύχαινε εάν πήγαινα με κατεβασμένα τα χέρια, με σκυμμένο το κεφάλι. Σας πληροφορώ ότι όταν είχε κατατεθεί το νομοσχέδιο και συζητιόταν στη Βουλή, παίρναν τηλέφωνο και ζητάγαν να αποσυρθεί.
Δεν το αποσύραμε. Και όχι μόνο εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε, από τους θεσμούς. Μάλιστα. Από τους θεσμούς. Και όχι μόνο εφαρμόστηκε και υλοποιήθηκε, αλλά κρατώντας το 51% στο δημόσιο, κρατώντας το management, δώσαμε και το 24% στο μεγαλύτερο Κινέζο επενδυτή, άρα έχουμε εξασφαλίσει μια μεγάλη στρατηγική σημασία, στην τιμή των 320 εκατομμυρίων. Χωρίς να ενδώσουμε σε μια λογική ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας. Να σας πω κι άλλο πράγμα. Όταν ζητάγαν να αυξήσουν στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, μέσα από την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, πάλι μέσα από νομοσχέδιο, είχαν ζητήσει να πάρθει πίσω. Δεν το πήραμε πίσω. Έχω πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, όπως και στο τελευταίο νομοσχέδιο, αυτό του Υπουργείου Εσωτερικών, το πολυνομοσχέδιο Σκούπα. Και εκεί είχαν τις αντιρρήσεις τους. Δεν είναι έτσι. Προχωράει λοιπόν η ζωή μέσα από συμβιβασμούς, αλλά μέσα και από συγκρούσεις. Άρα, εγώ λοιπόν δεν θα χρησιμοποιούσα τόσο εύκολα κάποιες φράσεις περί κατενάτσι ή όχι. Σχέδιο θέλει αποφασιστικότητα και επεξίδα για το που πάμε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σήμερα είναι η μέρα των βάσεων. Έχουμε έτσι. Και εγώ περιμένω τα αποτελέσματα για το γιο μου. Ωραία. Μακάρι, καλά αποτελέσματα σε όλα. Νομίζω πως θα είναι καλά, από ό,τι ξέρω. Μακάρι. Λοιπόν, για όλα τα παιδιά, αν και αυτό δεν είναι εφικτό για όλο τον κόσμο. Για όλα τα παιδιά, εμείς...